Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, και πάμε τώρα να καλωσορίσουμε, όπως ήδη προανήγγειλα, τον δικηγόρο και πρώην υπουργό, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, που τον ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας. Κύριε Φλωρίδη, καλησπέρα σας. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Κύριε Φλωρίδη, έχω μεγάλη συμπάθεια στον αδελφό σας, θέλω να πω. Πολύ μεγάλη εκτίμηση, και εγώ και πάρα πολλοί κόσμος, νομίζω, έτσι. Και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί πρώτη φορά κουβεντιάζουμε μαζί. Τόσα χρόνια δημοσιογράφος δεν έτυχε να κάνουμε κάποια συνέντευξη. Να όμως που ήρθε η ώρα τώρα με αφορμή την εκδήλωση στην οποία συμμετέχετε την προσεχή Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα. Χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ γι' αυτό, ναι. Είναι μια εκδήλωση που οργανώνει το περιοδικό Άρδιν στη Θεσσαλονίκη. Και είναι ο κύριος Καραβελιάς ο μιλητής μαζί με τον κύριο Μουτή. Θα μιλήσουμε για την εκδήλωση, αλλά δεν μπορώ να φιλοξενώ εσάς, που είστε και ενεργητικός και δραστήριος, παρότι όχι με τον ίδιο τρόπο που ήσασταν τα περασμένα χρόνια. Δεν ξέρω αν ετοιμάζετε κάτι καινούργιο για το προσεχές διάστημα. Θα μας τα πείτε όλα τώρα εδώ. Αλλά θα ήθελα πρώτα να μείνουμε λίγο στη σκιαγράφηση της επικαιρότητας έτσι όπως διαμορφώνεται. Έχουμε από τη μία πόλεμο. Έχουμε από την άλλη ακρίβεια και υψηλά κόστη ενέργειας. Έχουμε από την άλλη την Τουρκία με την προκλητική της συμπεριφορά και όλοι μιλάνε για ένα πολύ θερμό καλοκαίρι. Έχουμε και αυτά που συμβαίνουν στο εσωτερικό της χώρας. Βλέπετε τι γίνεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ένα νομοσχέδιο που είναι υπό διαβούλευση. Θέλω λίγο να μου αξιολογήσετε ή να μου σκιαγραφήσετε με τη δική σας πολιτική ματιά την κατάσταση όπως είναι σήμερα και όπως διαμορφώνεται σε εσωτερικό και διεθνές επίπεδο. Προφανώς το πλαίσιο είναι εκρηκτικότερο αυτό που περιγράψατε. Το περιέγραψα, αλλά ισχύει, είναι έτσι όπως τα είπα. Είναι αληθές ότι βρισκόμαστε μπροστά στην αντιμετώπιση κάποιων κρίσιμων καταστάσεων. Το μεν θέμα της ακρίβειας και του πληθωρισμού είχε ξεκινήσει πριν τον πόλεμο, λόγω του ότι είχε διαταραχθεί η εφοδιαστική αλυσίδα παγκοσμία και επομένως δεν ήταν εύκολη η προμήθεια πια, ούτε οι παραγωγές. Άρα το γεγονός ότι έλειψαν τα προϊόντα ή δυσκολεύτηκαν οι μεταφορές, αυτό οδηγούσε σε αυξήσεις. Αλλά αυτό που παρόξενε την κατάσταση είναι ο πόλεμος, δηλαδή η εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, αυτή η σφαγή που εξελίσσεται εκεί, η ηρωική αντίσταση του Ουκρανικού λαού. Όμως όλα αυτά έχουν τρομερές επιπτώσεις στον κόσμο, θα έλεγα όμως περισσότερο στην Ευρώπη. Δηλαδή η Ευρώπη είναι αυτή που υφίσταται τις μεγαλύτερες συνέπειες αυτού του πολέμου. Στέκεται στο ύψος των περιστάσεων η Ευρώπη, μια που το λέτε για την Ευρώπη, και σήμερα έχουμε και τη Σύνοδο Κορυφής. Χθες δεν ήταν καλά τα συμπεράσματα για μια ενιαία αντιμετώπιση του ρωσικού φυσικού αερίου. Ναι, σωστά. Είχαμε συνηθίσει παλιότερα, μέχρι και πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν είχαμε συνεδρίες του Συμβουλίου Κορυφής, όπως των αρχηγών κρατών, να είναι πιο προωθημένοι από αυτά που τελικά αποφάσιζαν οι αρχηγοί. Τώρα έχουμε μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία είναι πολύ χαμηλότερη από τις προσδοκίες που έχουν οι ευρωπαϊκοί λαοί, αυτά που απαιτούν τα μεγάλα προβλήματα που περιγράψατε νωρίτερα. Και βέβαια καλείται τώρα το Συμβούλιο Κορυφής να προχωρήσει πέρα από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η αίσθηση που έχω είναι ότι δυστυχώς η Ευρώπη δεν ανταποκρίνεται με την ταχύτητα που θα έπρεπε σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Έχει προβλήματα στο εσωτερικό της, τα οποία δεν είναι παλιά όπως είναι βορράς-νότος. Τώρα είναι και οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης ή της πρώην Ανατολικής, οι οποίες έχουν τα δικά τους ζητήματα εκεί. Είναι ο βορράς, ο οποίος είναι πάντα φιδωλός στο να υπάρξουν εκταμιεύσεις. Είναι ο νότος, ο οποίος θέτει ζητήματα μεγαλύτερης συνεκτικότητας στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα όλα αυτά δεν δημιουργούν μια καλή εικόνα. Και θα περίμενε κανένας σε αυτή τη στιγμή που υπάρχει γεωπολιτική αναταραχή στον κόσμο, η Ευρώπη να καταλάβει ότι έχει πολύ σπουδαίο ρόλο να παίξει. Αλλά φαίνεται ότι τα συμφέροντα των κρατών είναι αντιτιθέμενα, δεν μπορούν ακόμα να λειτουργήσουν και να συνδεθούν εκεί σε μια καινούργια ενιαία πολιτική αντιμετώπιση των παγκόσμιων εξελίξεων, και αυτό μας αφήνει πίσω. Τώρα η Ελλάδα βέβαια μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο φαίνεται ότι στέκεται στην πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, και ήθελα ένα σχόλιο σας και για το LNG στην Αλεξανδρούπολη και για τον τρόπο που επιλέγει το ελληνικό κράτος, η ελληνική κυβέρνηση μάλλον, να ασκήσει εξωτερική πολιτική, και με την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο και τις επαφές με τον κύριο Biden. Ναι, η άποψή μου είναι ότι σωστά η Ελλάδα τοποθετείται στη Δύση, γιατί η Ελλάδα είναι Δύση. Άρα δεν είναι, αν είναι με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την Ευρώπη, είναι με τη Δύση συνολικά. Αυτό δεν την καθιστά βεβαίως όπως την κατηγορούν οι αντιπαλοί της, ότι είναι ένα δεδομένο κράτος και μια δεδομένη κυβέρνηση. Αλλά είναι σαφώς τοποθετημένη εκεί, δεν κάνει παιχνίδια.
δημιουργεί αξιοπιστία στη σχέση της με τους μεγάλους της Δύσης, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για τα εθνικά συμφέροντα. Και δεν χρειάζεται να κάνεις παιχνίδι, γιατί πολλοί μπερδεύουν το ρόλο που θα μπορούσε να παίξει η Ελλάδα με το ρόλο που παίζει η Τουρκία. Αυτά που κάνει η Τουρκία δεν θα μπορούσαμε να τα κάνουμε εμείς. Γιατί η Τουρκία είναι μια διαφορετική δύναμη, διαφορετικά κινείται στον κόσμο, διαφορετικά συμφέροντα έχει και διαφορετικές δυνατότητες έχει. Η Ελλάδα με βάση τις δικές της επιλογές σωστά τοποθετείται στη Δύση, χωρίς να είναι δεδομένη. Γιατί όταν χρειάζεται, ας πούμε τώρα δείτε, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, προσέρχεται με δική του ατζέντα, καθαρά, η οποία συγκρούεται με αρκετές από τις ατζέντες των επιμέρους κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό λέει ότι σωστά είμαστε εκεί, αλλά δεν είμαστε και τόσο δεδομένοι. Όπου χρειάζεται να υποστηρίξουμε τα συμφέροντά μας, τα οποία προωθούν και τα συμφέροντα της Δύσης, τότε όλα καλώς. Αλλά η Ελλάδα δεν αφήσατε της υπεράσπισης των δικών της συμφερόντων. Ναι. Για να έρθω στο ερώτημά σας ξανά, η Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν κινείται με το βηματισμό που θα θέλαμε. Δηλαδή, ενώ τώρα οι ευρωπαϊκοί λαοί αντιμετωπίζουν πρόβλημα από τον πληθωρισμό και την ακρίβεια, και κυρίως την ενεργειακή ακρίβεια, εκεί θα χρειαζόταν μεγαλύτερες αποφάσεις, δηλαδή πιο δυνατές, πιο δυναμικές. Υπάρχουν χρήματα, έστω αυτά τα οποία θα μπορούσαν να διατεθούν από τα υπόλοιπα του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και εκεί βλέπω μεγάλη διστακτικότητα. Κύριε Φλωρίδη, νομίζω διατελέσατε και υφυπουργός οικονομικών, κάνω λάθος? Ναι, σωστά, ήμουν αρμόδιος για τον προϋπολογισμό. Ωραία. Έχετε εικόνα από το πώς λειτουργεί και ο προϋπολογισμός και πόσο έξω μπορεί να πέσουμε τώρα με βάση αυτή την ακρίβεια. Θέλω να σας πω ότι ήδη έχουμε πάρα πολλές αντιδράσεις και από το κομμάτι του τουρισμού εδώ στην Χαλκιδική και στη Βόρεια Ελλάδα για τον οδικό τουρισμό. Ακριβαίνουν πάρα πολύ τα καύσιμα και τα εισιτήρια, με αποτέλεσμα πολλοί να είναι διστακτικοί για το ταξίδι που θα κάνουν, ενώ μετά την πανδημία υποτίθεται ότι όλοι ήμασταν έτοιμοι για διακοπές. Θέλω λοιπόν να μου πείτε αν βλέπετε τρόπο να αντιδράσει η κυβέρνηση έτσι ώστε να μπορέσουμε να φύγουμε από το σκόπελο. Η ιστορία μας έχει διδάξει και από αυτού του τύπου τις οικονομικές κρίσεις, ας πούμε η κρίση του 70, ότι οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν παγκοσμίως ριζικά το πρόβλημα αυτό. Απλώς τρέχουν πίσω από τα γεγονότα και κάθε μια κοιτάζει να δει πώς θα το αντιμετωπίσει όσο γίνεται καλύτερα. Τώρα εμείς εδώ είμαστε αντιμέτωποι με μια κρίση όντως που μας ξεπερνάει, είναι παγκόσμια. Το γεγονός ότι η Ευρώπη δεν βοηθάει όσο θα έπρεπε τα πράγματα μας δυσκολεύει ακόμα περισσότερο. Το γεγονός ότι είμαστε μια χώρα υπερχρεωμένη, αυτό μας δυσκολεύει ακόμα πιο πολύ. Δηλαδή το ότι ας πούμε δαπανίσαμε 45 δισεκατομμύρια ευρώ για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της πανδημίας τα προηγούμενα δύο χρόνια, αυτό αύξησε το χρέος της χώρας, δηλαδή περιόρισε τις δυνατότητες μας αυτή την ώρα να δανειζόμαστε ξανά. Τα επιτόκια αυξάνουν δυστυχώς. Πράγμα που σημαίνει ότι αν θα δανειστούμε πάλι, που θα χρειαστεί να δανειστούμε, τώρα θα πληρώνουμε πιο ακριβά το χρήμα. Κύριε Φλωρίδη, απέναντι σε αυτό, πολλά στελέχη της κυβέρνησης με τα οποία κουβεντιάζουμε αναφέρουν ότι αυτό είναι και ένας λόγος για να μην πεταχτεί έξω, για να μην έχουμε δημοσιονομικό πρόβλημα. Το γεγονός ότι δεν πέφτει ο φόρος, ειδικός φόρος κατανάλωση στα καύσιμα ή το ΦΠΑ σε κάποια προϊόντα. Εσείς τι λέτε, θα μπορούσε να το αντέξει αυτό, έχουμε το δημοσιονομικό περιθώριο να γίνει αυτό? Κοιτάξτε, είναι από ποια μεριά το αντιμετωπίζει κάποιος. Εάν πας σε μια οριζόντια μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα, ας πούμε, στην πραγματικότητα ωφελούνται αυτοί που έχουν χρήματα. Ενώ εάν έχεις εισπράξεις από τα καύσιμα και στη συνέχεια διοχετεύσεις τους πόρους σε αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη, τότε έχω την αίσθηση ότι η πολιτική γίνεται πιο δίκαιη. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, όταν μιλάμε για οριζόντια μείωση των έμεσων φόρων, νομίζω ότι αυτό είναι άδικο σε βάρος των φτωχότερων. Γιατί οι πλούσιοι έτσι κι αλλιώς έχουν δυνατότητα να πληρώνουν, ή τέλος πάντων, ακόμα και οι μεσαίοι και άνω, δεν θα αντιμετωπίσουν τόσο μεγάλα προβλήματα. Αυτοί που δυσκολεύονται πάρα πολύ είναι οι φτωχότεροι, είναι εργαζόμενοι. Άρα το μυαλό μας πρέπει να είναι στραμμένο ώστε εκεί που όπου το κράτος μπορεί να έχει έσοδα και στη συνέχεια η ανακατανομή των εσόδων αυτών να γίνει προς εκείνους στοχευμένα που έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες. Έτσι θα λειτουργήσει και μια αλληλεγγύη στην κοινωνία μας. Δεν είναι να πάμε οριζόντια γενικώς. Ας πούμε αυτό που έκανε η κυβέρνηση με τα 45 δις που διέθεσε για την πανδημία, με τον τρόπο που τα διέθεσε οριζόντια και διακρίτως, ήταν άδικο. Διότι πήγε σε πάρα πολλούς τζαμπατζίδες, πήγε σε πάρα πολλούς που δεν είχαν πληρώσει ποτέ εφορία, που δεν είχαν πληρώσει ποτέ ασφαλιστικά ταμεία. Πήγε δηλαδή σε ανθρώπους που είχαν επιχειρήσεις ζόμπι, οι οποίες ούτε συντηρήθηκαν ούτε θα ξανανοίξουν. Ναι. Επήγησαν όμως επιχειρήσεις και μικρές ή μεσαίες ή μεγάλες, οι οποίες μπορούσαν να επιβιώσουν και αντιμετώπισαν δυσκολίες, οι οποίες οφείλονταν στο ότι τα χρήματα πήγαν αδιακρίτως παντού. Αυτή η διαχείριση δεν ήταν σωστή.
Και τα χρήματα ήταν πολλά και δεν πήγαν εκεί που έπρεπε. Εδώ λοιπόν, αν έχουμε πάρει ένα μάθημα, είναι ότι τα χρήματα τώρα που είναι λιγότερα θα πρέπει να αξιοποιηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να ωφεληθούν εκείνοι που πραγματικά έχουν ανάγκες. Ναι, τώρα βέβαια κύριε Φλωρίδη θα σας μεταφέρω αυτό που και εγώ ζω, αλλά και πολλοί κόσμος μου λέει, ότι δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να ορίσουμε ποια είναι η μεσαία τάξη, και το λέω αυτό γιατί αποφεύγουν συνήθως να μου απαντήσουν όταν μιλάω για νούμερα, δηλαδή ποιο σήμερα θεωρείται ότι είναι μεσαία τάξη, οικονομικά τι εισόδημα πρέπει κάποιος να έχει και ανάλογα με την οικογένεια, παιδιά κλπ. Τι έχει για να θεωρηθεί μεσαία τάξη, και το λέω αυτό γιατί σήμερα με την ακρίβεια και με τα καύσιμα πλήττεται πάρα πολύ και η μεσαία τάξη. Δεν πλήττονται μόνο οι άνθρωποι που είναι φτωχοί. Δείτε λίγο, στο δούμε πιο απλά πριν από αυτούς τους ορισμούς. Ας πούμε τώρα εργάζονται δύο άνθρωποι στο δημόσιο και μπαίνουν στο σπίτι τους 2.500-3.000 το μήνα, έτσι δεν είναι? Και εργάζονται και δύο άνθρωποι στον ιδιωτικό τομέα, όπου στην καλύτερη περίπτωση, μιλώ τώρα για... Πολύ καλά τα λέτε, μια χαρά τα λέτε. Στην καλύτερη περίπτωση βγαίνουν 1.800 ευρώ μπαίνουν. 1.600 ευρώ. Άρα λοιπόν, αντί να συζητάμε για μεσαία και οποιαδήποτε ή ανώτερη μεσαία κτλ. Τάξη, ας δούμε τους πραγματικούς αριθμούς με τις πραγματικές ανάγκες. Πέρα από σήμερα οι περισσότεροι, οι πάρα πολλοί εργαζόμενοι αμείβονται με το κατώτερο, ας πούμε, μηνιάτικο, το οποίο είναι 700, πόσα είναι τώρα, 730 κτλ. Αν έχεις αυτές τις αμοιβές σε ένα ζευγάρι, τότε έχεις 1.500 ευρώ. Ο άλλος που έχει 3.000 ευρώ εισόδημα, δεν λέω ότι είναι, ξέρω εγώ, πλούσιος και τα βγάζει μια χαρά, αλλά αν έχω 10 ευρώ να μοιράσω, θα κοιτάξω αυτόν που έχει μεγαλύτερη ανάγκη, αυτόν που δεν δουλεύει. Άρα αυτό πρέπει να είναι το κοινωνικό πρόσημο που θα προσφέρει και το, που θα προτείνει μάλλον και το ΠΑΣΟΚ Κινάλ τώρα για το πώς πρέπει να προτεραιοποιούνται οι ανάγκες των πολιτών και πώς να μοιράζονται τα χρήματα. Αυτό δεν το ξέρω, γιατί εγώ δεν είμαι ενταγμένος στο ΠΑΣΟΚ οργανωτικά. Δεν είστε οργανωτικά, αλλά φαντάζομαι δεν είστε φίλος, ούτε καν φίλος δεν είστε, κύριε Φλωρίδη. Δείτε. Εγώ ανήκω στον ευρύτερο χώρο του αυτού που λέμε κέντρο. Mm-hmm. Έτσι. Το κέντρο τώρα βέβαια το ορίζει ο καθένας όπως νομίζει στο κεφάλι. Το δικό σας το κεφάλι πώς ορίζεται? Και το λέω αυτό γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι κέντρο. Κέντρο είναι και λέει προς το κέντρο πηγαίνει και η μία πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, προς το κέντρο και η μία πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, εγώ θα όριζα έναν κεντρό πολίτη, αυτόν ο οποίος θέλει η οικονομία να αναπτύσσεται ελεύθερα χωρίς περιορισμούς. Είναι ο πολίτης ο οποίος θέλει ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος. Και όπως όρισε παλιότερα ο Γκόραν Πέρσον, που ήρθε ο πρώην πρωθυπουργός της Σουηδίας στην Ελλάδα, ισχυρό κοινωνικό κράτος σημαίνει ισχυρό δημόσιο σύστημα παιδείας, ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας και ισχυρό κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα δημόσιο. Λοιπόν, όταν αυτοί οι τρεις πυλώνες δουλεύουν, τότε έχεις και ισχυρό κοινωνικό κράτος που δεν αφήνει εκτεθειμένους τους πολίτες, ας πούμε, στην πρώτη αναμπουμπούλα της λειτουργίας της οικονομίας. Και τρόπος είναι αυτός ο οποίος σέβεται τους θεσμούς, θέλει να λειτουργεί η δικαιοσύνη ανεξάρτητα, θέλει στη δημόσια διοίκηση να δουλεύουν τα πράγματα αξιοκρατικά, δηλαδή οι άνθρωποι να δουλεύουν με βάση ή να προάγονται με βάση την αξία τους, θέλει την ψηφιακή μετάβαση, όλα αυτά δηλαδή που δημιουργούν μια κινητικότητα στην κοινωνία και επιτρέπουν τον κόσμο να πηγαίνει μπροστά. Έτσι ορίζω εγώ το κέντρο. Το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη εκφράζει αυτό τον χώρο που λέτε του κέντρου? Περιμένουμε να δούμε. Διότι τα πρώτα δείγματα τι λένε? Να σας πω. Μέχρι στιγμής υπάρχει ένας τίτλος, ο οποίος ακούγεται ευχάριστα, ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η νέα σοσιαλδημοκρατία. Θαυμάζει. Εγώ τώρα λοιπόν περιμένω ως ένας πολίτης απλώς να δώσει περιεχόμενο σε αυτό το τίτλο. Τι εννοώ? Όταν λέμε νέα σοσιαλδημοκρατία, τι εννοούμε για το παραγωγικό μοντέλο της χώρας? Τι εννοούμε για το σύστημα υγείας? Τι εννοούμε για το σύστημα παιδείας? Τι εννοούμε για το... Πάντως, διάβασα μια ανάρτησή σας για την παιδεία που λέτε ότι η λύση υπήρχε και ήταν ο νόμος Διαμαντοπούλου. Σωστά, δεν διάβασα? Ήταν μια παραπομπή στο άρθρο του Ηλία Κανέλη στα Νέα. Αυτός το έγραψε. Και αυτό το οποίο με εκπλήσει δυσάρεστα από την κυβέρνηση αυτή στο θέμα αυτό είναι ότι 11 χρόνια μετά από την ψήφιση του νόμου Διαμαντοπούλου, για την υπερψήφιση του οποίου ο κύριος Μητσοτάκης ως βουλευτής τότε της Νέας Δημοκρατίας είχε πρωταγωνιστήσει ώστε να το ψηφίσει και το κόμμα του, πράγμα που τελικά έγινε. Αυτό που με εκπλήσει δυσάρεστα είναι ότι 3 χρόνια αυτή η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, που επαναλαμβάνω πρωταγωνίστησε να ψηφιστεί ο νόμος Διαμαντοπούλου, δεν τον επανέφεραν από την πρώτη στιγμή, έτσι ώστε τώρα θα είχαμε 3 χρόνια εφαρμογής του πιο πρωτοποριακού νόμου που ψηφίστηκε ποτέ για την ελληνική εκπαίδευση και θα είχαν εμπεδωθεί πράγματα τα οποία δεν χρειαζόταν να τα συζητάμε τώρα. 3 χρόνια μετά έρχεται ένα καινούριο νομοσχέδιο τώρα υπό διαβούλευση,
το οποίο είναι πιο, πολύ πιο πίσω από τον νόμο Διαμαντοπούλου ή μάλλον δεν έχει καμία σχέση με εκείνο τον νόμο. Είναι ένα σύστημα μοναδικής ελληνικής εφεύρεψης, όπου ο πρίτανης που εκλέγεται από το Συμβούλιο θα γίνεται και πρόεδρος του Συμβουλίου και θα ελέγχει τα πάντα. Άρα ένα μοντέλο διοίκησης που δεν έχει υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Άρα δηλαδή, συγγνώμη γιατί δεν το ξέρουμε κιόλας για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, αυτό που προτείνεται είναι να είναι ένα πολύ προσωποκεντρικό σύστημα διοίκησης και όλες τις δυνατότητες να τις έχει και τις εξουσίες να τις έχει ο εκάστοτε πρίτανης. Δείτε λίγο. Ο νόμος Διαμαντοπούλου τι εισήγαγε στα ελληνικά πανεπιστήμια? Εισήγαγε ένα νέο μοντέλο διοίκησης που ήταν το καλύτερο μοντέλο που εφαρμόζεται στον κόσμο. Όχι τώρα, εδώ και δεκαετίες. Τέλος πάντων, εμείς έστω και μετά από δεκαετίες ανακαλύψαμε την Αμερική. Ωραία. Γιατί επέμενε η Διαμαντοπούλου στο σύστημα διοίκησης? Διότι κανένας οργανισμός, καμία επιχείρηση δεν μπορεί να πάει μπροστά αν δεν έχει αποτελεσματικό σύστημα διοίκησης. Άρα λοιπόν, τα πανεπιστήμια θα έπρεπε να έχουν ένα καινούριο σύστημα, το οποίο να είναι απολύτως διαφανές, όπου το Συμβούλιο Διοίκησης θα αναλάβει να διοικεί το πανεπιστήμιο και ο πρίτανης θα ασχολείται μόνο με τα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Το Συμβούλιο θα διασφαλίζει διαφάνεια στη λειτουργία του πανεπιστημίου, θα βάζει τους κανόνες για την εκλογή των καθηγητών, θα μπορεί να. Εκείνος ο νόμος απαγόρευε, ας πούμε, μέλη που εξελίσσονται στο ίδιο πανεπιστήμιο να εκλέγονται σε υψηλόβαθμες θέσεις αν δεν έχουν κάνει 3 χρόνια σε άλλο πανεπιστήμιο. Εδώ έχουμε μια οικογενειοκρατία η οποία δεν εννοεί με τίποτα να σπάσει. Έχουμε τις φιλίες, έχουμε τους κολλητούς, έχουμε τις ομάδες. Λοιπόν, όλα εκείνα δημιουργούσαν ένα μοντέλο το οποίο πραγματικά ήταν το πιο σύγχρονο. Ήρθαν να το υπηρετήσουν οι καλύτεροι Έλληνες και ξένοι πανεπιστημιακοί του εξωτερικού μαζί με σπουδαίους Έλληνες που εξελέγησαν εδώ. Πήγε να λειτουργήσει και με το που φεύγει η Διαμαντοπούλου 3 μέρες μετά από το Υπουργείο, άρχισε το ξύλωμά του. Και βέβαια ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και το ισοπαίδωσε. Τώρα η κυβέρνηση αυτή, 11 χρόνια μετά, ενώ είχε υπερψηφίσει εκείνο το μοντέλο, το οποίο επαναλαμβάνω εισήγαγε τα πανεπιστήμια στον 21ο αιώνα, μας πάνε πάλι πάρα πολύ πίσω. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνουν αυτό. Ναι. Και μάλιστα τώρα που μπήκαμε σε εκλογική χρονιά, έτσι δεν είναι? Τώρα που μπήκαμε σε εκλογική χρονιά και θέλω έτσι να μου πείτε πώς βλέπετε τις δημοσκοπήσεις, την νέα εμφάνιση του ΠΑΣΟΚ, πώς βλέπετε επίσης την Νέα Δημοκρατία που φαίνεται να κρατάει και να αντέχει παρότι με το θέμα της ακρίβειας έτσι έπεσαν αρκετά τα ποσοστά. Πάντα μιλάμε για τις δημοσκοπήσεις. Και τον ΣΥΡΙΖΑ που δεν φαίνεται να εισπράττει τη χασούρα, ας το πω έτσι, της Νέας Δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι βαλτωμένος, να ξεκινήσω από το τελευταίο. Είναι βαλτωμένος αυτή την τριετία σε ποσοστά τα οποία υπολείπονται κατά πολύ των ποσοστών που έπιασε στις εκλογές του 19. Δηλαδή αυτό το φαινόμενο είναι, δεν ξέρω στην ιστορία αν συναντάται εύκολα. Ένα κόμμα το οποίο παίρνει στις εκλογές 31,5 και 3 χρόνια μετά, όντας στην αντιπολίτευση, με μια κυβέρνηση που αντιμετωπίζει του κόσμου τις κρίσεις και λογικά θα έπρεπε να έχει φθορά, όχι να μην καρπώνεται τίποτα ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι η αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά να χάνει συνεχώς ποσοστά. Δηλαδή, όταν δημοσκοπήσεις το 22, 23, 24, από το 31,5, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι μεν παράδοξο, εξηγείται όμως. Εξηγείται γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς για τον ΣΥΡΙΖΑ να ξεχάσει ο κόσμος τι έκανε ως αντιπολίτευση μέχρι το 2015, τι έκανε ως κυβέρνηση και βεβαίως τώρα δεν μπορεί να διορθώσει με τίποτα αυτή την εικόνα διότι επιμένει να δικαιολογεί ακόμα και σήμερα τις χειρότερες πλευρές της διακυβέρνησής του. Λέει δηλαδή ότι κοιτάξτε έτσι και ξαναρθούμε θα δείτε τι θα πάθετε. Γιατί όσα δεν προλάβαμε να κάνουμε τότε θα τα κάνουμε τώρα. Λοιπόν, αυτά για το ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία είναι λογικό μετά από τόσες κρίσεις να έχει φθορά. Όμως, όπως σωστά επισημαίνουν πολλοί, ο μεγάλος χορηγός της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη είναι ο Τσίπρας. Από την ώρα που δεν μπορεί να συγκροτηθεί μια αξιόπιστη αντιπολίτευση από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ, είναι προφανές ότι ο κόσμος θα στρέφει το βλέμμα του εκεί, όπου συγκριτικά θεωρεί ότι τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα. Τώρα, μέσα σε αυτή την κρίση, δηλαδή με την κυβέρνηση να έχει μια φυσιολογική φθορά, δεν γίνεται να μην έχει, και τον ΣΥΡΙΖΑ να είναι σε μια φθοροποιό στασιμότητα, θα περίμενε κάποιος ότι το κοινάλ θα έβρισκε το μεγάλο έδαφος να αναπτυχθεί. Μέχρι τώρα μένει στάσιμο. Δηλαδή πήρε μία φόρα λόγω των εκλογών για την αλλαγή ηγεσίας και μένει σταματημένο εκεί. Τι δεν γίνεται κατά τη γνώμη σας, τι δεν γίνεται σωστά? Γιατί πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ λένε ότι πρέπει να βγούμε προγραμματικά για να πούμε τα συγκεκριμένα πράγματα, να ακουστούν έξω, να περάσουν στην κοινωνία. Τι προτείνουμε? Η άποψή μου είναι ότι με το σύνθημα ούτε
Ούτε με τη μία, ούτε με την άλλη πλευρά, λέτε. Ούτε Νέα Δημοκρατία, ούτε ΣΥΡΙΖΑ, ούτε Μητσοτάκης, ούτε Τσίπρας, δεν πας μακριά. Γιατί? Μισό λεπτό. Διότι... Άρα λέτε ότι θα πρέπει να πάρει θέση ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι θα στηρίξουμε κάτω από κάποιες συνθήκες τη μία την άλλη πλευρά. Όχι. Όχι. Λέω κάτι άλλο. Όταν λες ούτε, ούτε, έτερο προσδιορίζεσαι, έτερο καθορίζεσαι. Δηλαδή λες δεν είμαι αυτός, δεν είμαι εκείνος. Μάλιστα. Ο κόσμος λοιπόν θα ρωτήσει και τι είσαι εσύ, ρε παιδί μου. Άρα λοιπόν στην πολιτική πρέπει τώρα. Για να αποφύγει αυτό το πιεστικό ερώτημα που πάνε να το συμπιέσουν οι άλλοι δύο, με ποιον θα πας, οφείλει να κάνει κάτι πάρα πολύ απλό πολιτικά, κατά τη γνώμη μου. Έτσι. Εγώ τώρα είμαι ένας πολίτης. Λοιπόν, να τους πει ότι κοιτάξτε, αφήστε τα αυτά με ποιον θα πάω και ελάτε να συζητήσουμε ποια χώρα θέλουμε από εδώ και πέρα. Τι θα κάνουμε στα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν και την Ελλάδα και την ελληνική ναι, κοινωνία. Ναι, αλλά το λένε αυτό και τα στελέχη αυτό... του λένε ότι θέλουμε να προτείνουμε συγκεκριμένα πράγματα από εδώ και πέρα. Ωραία. Ωραία. Άρα λοιπόν ορίζεις ως το πεδίο αντιπαράθεσης το μέλλον της Ελλάδας και μετά δίνεις περιεχόμενο. Διότι με από τίτλους και συνθήματα έχουμε χορτάσει. Ο κόσμος τώρα με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει θέλει να ακούσει. Τι θα γίνει με την εργασία, τι θα γίνει με το ασφαλιστικό, τι θα γίνει με την παιδεία, τι θα γίνει με την υγεία, τι θα γίνει με τη δημόσια διοίκηση, με την ψηφιακή μετάβαση, με το παραγωγικό μοντέλο, τι θα γίνει η παραγωγή στον αγροτικό τομέα. Θα πάμε εκείνα με τα παλιά, όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Τι θα κάνουμε. Άρα, εάν δεν βάλεις την ατζέντα που είναι τα προβλήματα του ελληνικού λαού, πάνω στην οποία ατζέντα εσύ θα τοποθετηθείς και θα καλέσεις τους άλλους. Να έρθουν και να πούνε για ελάτε εδώ. Εμείς λέμε αυτά, εσείς τι λέτε. Ναι, αλλά έτσι, αυτό που λέτε καταλαβαίνω, θα πρέπει να διαφοροποιείται και ξεκάθαρα από τις προτάσεις των άλλων δύο κομμάτων που αναφέρατε. Δείτε λίγο. Καταρχάς πρέπει να πάει στις δικές του αυτόνομες προτάσεις. Εάν αυτές τώρα οι προτάσεις κάπου ταιριάζουν με τον αλλονόν, ο κόσμος αυτό θα το δει. Διότι τελικά στις εκλογές ο κόσμος θα αποφασίσει αν θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση ή συμμαχική και με ποιους τη θέλει. Εσείς πάντως, κύριε Φλωρίδη, αν τελικά ο κόσμος δείξει ότι θέλει συμμαχική κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ πού θα θέλατε να είναι, πού βλέπετε ότι θα μπορούσε να σταθεί πιο κοντά? Εγώ θα ήθελα το ΠΑΣΟΚ να μιλήσει εξυγχρονιστικά, να μιλήσει ευρωπαϊκά, να μιλήσει λαϊκά. Αλλά όταν λέμε λαϊκά, όχι λαϊκίστικα. Οι μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται η χώρα, ας πούμε, όταν κάνεις μια αλλαγή μεγάλη στη δημόσια παιδεία και περιμένω τώρα το ΠΑΣΟΚ. Να ένα καλό παράδειγμα. Αυτές τις μέρες που συζητιέται ο νόμος για την ανώτατη παιδεία, να βγει και να υπερασπίσει το δικό του νόμο, ο οποίος είναι μίλια μακριά και μίλια πιο μπροστά από αυτόν που έρχεται τώρα. Τι σημαίνει όμως ότι αλλάζω τη δημόσια παιδεία προς το καλό? Σημαίνει ότι εργάζομαι για τα παιδιά των φτωχών, για τα παιδιά των εργαζομένων. Κάνω μια υψηλού επίπεδου δημόσια παιδεία, διότι οι πλούσιοι τα στέλνουν τα παιδιά τους στα κολέγια και μετά στο εξωτερικό. Είναι τα παιδιά τα άλλα. Τα οποία χρειάζονται ένα καλό δημόσιο. Δηλαδή, κύριε Φλωρίδη, βλέπετε ότι το ΠΑΣΟΚ μέχρι στιγμής ό,τι προτείνει δεν έχει αυτή την κοινωνική αλληλεγγύη που είχε στο παρελθόν, να το πω έτσι. Βλέπετε ότι. Το ΠΑΣΟΚ μέχρι σήμερα δεν συγκροτεί περιεχόμενο μεγάλης πολιτικής. Μέχρι τώρα, άντε να τους δικαιολογήσω, είχαν τα οργανωτικά τους, είχαν εκλογές, να κάνουν συνέδριο, να βγάλουν ομαρχιακές, κεντρική επιτροπή κτλ. Τελείωσαν όλα αυτά. Ο κόσμος από εδώ και πέρα, και επειδή εκλογές, όπως διαβάζω, μπορεί να μην καθυστερήσουν τελικά. Δηλαδή το φθινόπωρο μπορεί να είναι μια περίοδος πιθανά εκλογική. Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κινηθεί γρήγορα στο να διαμορφώσει μια ατζέντα πάνω στα βασικά προβλήματα. Και επαναλαμβάνω, όχι συνθήματα. Ο κόσμος είναι χορτασμένος και είναι αυτή την ώρα πιεσμένος από πάρα πολλά θέματα και θα περίμενε να δει ένα κόμμα που λέει ότι θέλει να τον εκπροσωπήσει. Να του πει ότι εγώ θέλω να σε εκπροσωπήσω. Άρα εσείς από τις επαφές που έχετε, από τους φίλους, από τους Κιλκισιώτες που ενδεχομένως μιλάτε μαζί τους, οι παλιοί Πασόκοι, να το πω έτσι, πιο μεγάλη σε ηλικία, που ήταν μαζί με Παπανδρέου, Ανδρέα, να το πω έτσι, δεν βρίσκουν ότι τώρα ξανά είναι ένα κάλεσμα για εκείνους τους ψηφοφόρους, μιλάω πάντα, να επιστρέψουν? Είναι ακόμη διστακτικοί? Ποια είναι η δική σας αίσθηση? Δείτε λίγο, ένας φίλος μου του αρέσει να λέει το ΠΑΣΟΚ έχει γίνει δωρετής οργάνων σώματος. Δηλαδή, πάει κόσμος και στελέχη του και στο ΣΥΡΙΖΑ, κόσμος και στελέχη του προς τη Νέα Δημοκρατία και ένας κόσμος έχει μείνει, ας πούμε, στο εναπομείνον ΠΑΣΟΚ, έτσι δεν είναι? Οι εκλογές που έγιναν για την ανάδειξη της νέας ηγεσίας έδειξαν ότι ένας κόσμος, όπου και αν είχε τοποθετηθεί νωρίτερα στις εκλογές, είτε στη Νέα Δημοκρατία είτε στο ΣΥΡΙΖΑ, έριξε
ένα βλέμμα στο Πασόκ. Και είπε, παιδί μου, για να ξαναδούμε το χώρο μας. Και επίσης ένας κόσμος παραμένει ακόμα με το βλέμμα προς τα εκεί. Περιμένοντας να δει όμως. Άρα οι προσδοκίες πρέπει να αξιοποιηθούν από τον κύριο Ανδρουλάκη και, τα στελέχη του. Σωστά. Βέβαια, λοιπόν, γι' αυτό σας είπα νωρίτερα ότι η εποχή, η οποία χαρακτηρίζεται από μια φυσιολογική φθορά της κυβέρνησης με τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει και από μια φθοροποιό στασιμότητα του ΣΥΡΙΖΑ, είναι μια καλή εποχή να βγει μπροστά το Πασόκ. Κύριε Φλωρίδη, εσείς λένε ότι η πολιτική είναι σαράκι, δεν εγκαταλείπει ποτέ αυτόν ο οποίος αγαπάει την πολιτική και θέλει να προσφέρει. Εσείς βλέπετε τον εαυτό σας ξανά κάπου ενταγμένο? Στρατευμένο στην πολιτική είμαι, στα κόμματα δεν. Κανένα κόμμα δηλαδή δεν σας εκφράζει σήμερα? Όχι, δεν θα το έλεγα. Θα ψηφίσω προφανώς, δεν είναι, και θα κάνω μια επιλογή τότε, θα δω. Ναι. Αλλά όλο αυτό το διάστημα που μετέχω, ας πούμε, στη δημόσια σφαίρα, με οποιαδήποτε τρόπο, είτε με τηλεοπτικές εκπομπές, είτε με αυτά που γράφω, την αρθρογραφία μου ή τα social media, παραμένω στρατευμένος στην πολιτική πάνω σε μια άποψη που έχω για τα πράγματα. Δεν έχω κομματική ένταξη. Αυτό είναι σίγουρο. Και δόξα τω Θεώ, θεωρώ ότι, ας πούμε τώρα, αυτή η συζήτηση που κάνουμε εμείς είναι πολύ πιο ωφέλιμη από το να την έκανα με την ποιότητα ενός βουλευτή, ας πούμε, που θα αφορούσε το στενό κορσέ του κόμματος. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, μας αρέσουν οι άνθρωποι που είναι ελεύθεροι να κριτικάρουν όπως νομίζουν, χωρίς να μπαίνουν σε καλούπια. Κύριε Φλωρίδη, πάμε τώρα, πριν σας αποχαιρετήσω, και στην εκδήλωση. Την εκδήλωση που είναι την Τετάρτη, 1η Ιουνίου, στις 7.30 το απόγευμα. Βλέπουμε και την αφίσα με πολύ σημαντικούς ομιλητές με θέμα τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Ευρώπη και το μέλλον της Ελλάδας. Μια εισβολή που θέλω να σας πω ότι πριν γίνει, κανένας από τους αναλυτές που φιλοξενούσα ή που παρακολουθούσα σε άλλες εκπομπές δεν την προέβλεπε. Δηλαδή θεωρούσαν ότι δεν μπορεί να συμβεί. Όπως επίσης και αν συνέβαινε, λέγανε, θα κρατήσει πολύ λίγο. Δυστυχώς βλέπουμε ότι διαρκεί ωστόσο. Αλήθεια είναι αυτό. Οι μόνοι που τελικά προέβλεπαν την υπόθεση αυτή σωστά ήταν οι Αμερικάνοι, οι οποίοι έλεγαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο Πούτιν θα εισβάλλει. Αυτοί που ήταν στον κόσμο το δικό τους ήταν οι Ευρωπαίοι, λόγω μιας αντίληψης που είχαν οικοδομήσει από τα προηγούμενα χρόνια και λόγω του ότι, δείτε λίγο, πολύ υψηλόβαθμα στελέχη των ευρωπαϊκών κομμάτων, πρώην καγκελάροι, πρωθυπουργοί κτλ, όλοι, αρκετοί από αυτούς, δεν έχω τώρα τα ονόματα πρόχειρα εδώ πέρα, ήταν στελέχη ρωσικών κρατικών επιχειρήσεων και μισθοδοτούνταν από εκεί. Άρα αυτοί περνούσαν στις χώρες τους μία άποψη ότι η Ρωσία είναι, ας πούμε, μία φυσική κατάσταση στην Ευρώπη και κανένας δεν πρέπει να ανησυχεί για αυτήν. Οι Γερμανοί είχαν διαλέξει την πολύ κοντόφθαλμη λογική που λέει ότι παίρνουμε φθηνό αέριο και πετρέλαιο από τη Ρωσία. Οι Αμερικάνοι μας προστατεύουν με τα όπλα τους. Άρα εμείς κοιτάμε να περνάμε καλά. Αυτά ήρθε μια μέρα που άλλαξαν όλα. 24η Φεβρουαρίου του 22 με την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, άλλαξε, έφερε τον κόσμο τούμπα. Τώρα όλοι και κυρίως οι Ευρωπαίοι ξαφνικά ξύπνησαν, το ΝΑΤΟ ανασυγκροτήθηκε εκεί που ήταν κεφαλικά νεκρό, όπως έλεγε ο Μακρόν, και όμως η Ευρώπη, επειδή πληρώνει το τίμημα, προσπαθεί να βρει ένα βηματισμό αυτή τη στιγμή που δεν είναι εύκολο. Γιατί το λέω τώρα αυτό? Ο κίνδυνος είναι ποιος? Να πάμε σε έναν καινούριο παγκόσμιο διπολισμό όπου ο ένας πόλος είναι η Αμερική με έναν υποδιέστερο πόλο την Ευρώπη και ο άλλος πόλος είναι η Κίνα με έναν μικρότερο πόλο τη Ρωσία. Εάν πάμε σε αυτό, τότε τα πράγματα για τη γη δεν προμηνύονται καλά. Η μόνη δύναμη που θα μπορούσε να παίξει ένα σταθεροποιητικό ρόλο λόγω της δημοκρατικής της παράδοσης αυτή των ανοιχτών κοινωνιών, ας πούμε, του ισχυρού κοινωνικού κράτους που έχει και της αντίληψης που έχει για τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι η Ευρώπη, η οποία όμως μέχρι τώρα δεν μπορεί να ενοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει πόλος πραγματικός, ο οποίος να παρεμβαίνει και να αποπολώνει τα πράγματα ανάμεσα στους δύο άλλους οι οποίοι θέλουν. Μέσα σε όλες αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να εκμεταλλευτεί από τη μία πλευρά την ευκαιρία η Ευρώπη και να διαμορφώσει έναν σύγχρονο ρόλο έτσι όπως τον επιτάσσουν οι νέες ανάγκες και πραγματικά να πετύχει μια ενοποίηση πιο ουσιαστική και όχι μόνο οικονομική? Ναι, αυτό προσπαθώ να πω και βλέπετε ότι, ας πούμε, οι πρωτοβουλίες Μακρόν και Ντράγκη, τώρα βλέπω και ο Σόλτς από τη Γερμανία το τα παρακολουθεί, οδηγούν σε ενίσχυση του ομοσπονδιακού χαρακτήρα της Ευρώπης, δηλαδή
να αποκτήσει μια κοινή εξωτερική πολιτική και μια κοινή πολιτική άμυνας. Όμως ο τρόπος που έχει μάθει να λειτουργεί η Ευρώπη όλα τα προηγούμενα χρόνια σε περιβάλλον ασφάλειας και ευημερίας δεν της επιτρέπει αυτή τη στιγμή να πάρει γρήγορες αποφάσεις, αλλά εκ των πραγμάτων θα υποχρεωθεί να το κάνει διαφορετικά. Θα είναι υπεργολάβος των ΗΠΑ και αυτό δεν είναι καλό. Να. Δεν είναι καλό για τον κόσμο. Κύριε Φλωρίδη, με χαρά θα παρακολουθήσουμε το πάνελ την Τετάρτη, 1η Ιουνίου, στις 7.30 το βράδυ. Σας ευχαριστώ θερμά και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Στο ισόγειο του Δημαρχείου της Θεσσαλονίκης, να πούμε. Στο ισόγειο του Δημαρχείου της Θεσσαλονίκης. Πολύ σωστά. Καλό μεσημέρι, σας εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά, γεια σας. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφουμε για τον επίλογο.